Ευχαριστούμε καταρχήν τους εργαζόμενους οι οποίοι σίγουρα με τις δυνάμεις τους και με τη διάθεσή τους οργάνωσαν αυτή τη μικρή γιορτή. Ευχαριστούμε τα μέσα που καλύπτουν αυτή την ωραία εκδήλωσή μας. Δυστυχώς ο κορονοϊός δεν μας είχε επιτρέψει τα προηγούμενα χρόνια να το κάνουμε, το είχαμε κάνει μόνο την πρώτη χρονιά. Είχαμε αναλάβει την ευθύνη της διοίκησης της Διάμου. Θέλω με την ευκαιρία της ενηλικίωσης, ας με επιτραπεί να πω, της ΔΕΙΑΒΑ, μετά από 15 χρόνια λειτουργίας, να δούμε κάποια πράγματα και να τα κοιτάξουμε στα μάτια. Η ΔΕΙΑΒΑ ξεκίνησε σε μια νηπιακή, πειραματική, θα μου επιτραπεί να πω, μορφή και σήμερα είναι μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες ΔΕΙΑ σε πανελλαδικό επίπεδο. Σε αναλογία πληθυσμού, προϋπολογισμού και δυναμικότητας, είμαστε πρώτοι σε οργάνωση και προώθηση των έργων υποδομής με προϋπολογισμό που υπερβαίνει αυτή τη στιγμή σε εκτελούμενα έργα το σύνολο περίπου των 26 εκατομμυρίων ευρώ. Έργα όπως ο βιολογικός, η επέκταση του οποίου και η αναβάθμισή του συντελείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όποιος θα πάει στο βιολογικό θα δει ότι είναι ένα εργοτάξιο. Έργα όπως ο αγωγός Κολένη Κολυμβαρίου, όπως ο νέος αγωγός Λεχενά Βουκολιές με την ταυτόχρονη διήλυση του πόσιμου ύδατος. Το έργο Ορθούνη Καράνου, ουσιαστικά όλος ο τέος Δήμος Μουσούρων, πριν λίγο καιρό ήταν ένα πέραντο εργοτάξιο, τώρα βαίνει προς τη λήξη. Όλες οι υποδομές έχουν αλλάξει, είτε δεξαμενές, είτε αντιοστάσια, είτε σωληνώσεις, είτε δίκτυα εσωτερικά. Αυτά δεν τα λέμε για κανένα άλλο λόγο, ούτε για να ευλογούμε τα γένια μας, είναι υποχρέωσή μας. Όμως, αντικειμενικά, όλα αυτά τα έργα σηματοδοτούν μία υποχρεωτικότητα μεν του Δήμου Πλατανιά ως προς την υλοποίησή τους και το σχεδιασμό τους, αλλά ταυτόχρονα είναι μία υποχρεωτικότητα προς το Δημότη. Αυτός μας έστειλε εδώ, μας έστειλε, και αυτόν οφείλουμε να υπηρετούμε και ελπίζουμε ο καθένας με τις μητές τους δυνάμεις ότι πράγματι τον υπηρετούμε. Όμως η ΔΕΙΑΒΑ για να φτάσει εδώ που έφτασε, υπήρξαν κάποιοι πρωτομάστορες που συνέλαβαν αυτή την ιδέα και μπήκαν μπροστά σε διάφορα επίπεδα και την έφεραν στα πρώτα βήματα και τη στέριωσαν. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν με την ευκαιρία των 15 χρόνων λειτουργίας στη ΔΕΙΑΒΑ είχαμε την σκέψη και ομόφωνα αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο, προφανώς και με την απόλυτη ομοφωνία και του Δημάρχου μας, να τους τιμήσουμε με μια σεμνή τελετή όπως η σημερινή. Δεν πρόκειται να απονείμουμε μετάλλια τιμής, θέλουμε απλά να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς που ήταν πρωτομάστορες τις θερμές μας δημόσιες ευχαριστίες.